Τα stealth αναρωτιόμαστε γιατί απογειώθηκαν αν δεν πρόκειται να χτυπήσουν στόχους στο Ιράκ. Δεν είναι αναγνωριστικά αεροσκάφη. Από την άλλη, Μαρία, να επισημάνουμε από ότι από νωρίς σήμερα έχει αρχίσει ήδη ένας ψυχολογικός πόλεμος. Δεν ξέρουμε λοιπόν μήπως και όλα αυτά είναι ένα μέρος αυτού του πολέμου ή πράγματι σε 2-3 ώρες θα έχουμε την επίθεση. Καλό μεσημέρι. Οι σιρήνες του πολέμου ήχησαν τα ξημερώματα στο Ιράκ. Στη Βαγδάτη σημειώθηκε σειρά εκρήξεων από πυράβλους και βόμβες που εκτόξευσαν οι δυνάμεις των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι πρώτες πληροφορίες από την Ιρακινή κυβέρνηση αναφέρουν ότι ένας πολίτης σκοτώθηκε και αρκετοί τραυματίστηκαν. Οι ανταποκριτές στην περιοχή μεταδίδουν ότι οι βομβαρδισμοί δεν ήταν τόσο σφοδροί όσο αναμενόταν και πως στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών φαίνεται ότι ήταν υψηλόβαθμα στελέχη της ηγεσίας του Ιράκ. Γενικευμένες αεροπορικές επιχειρήσεις και χερσαίες επιθέσεις ακόμη δεν πραγματοποιήθηκαν. Πολεμική είναι η ατμόσφαιρα και στα σύνορα του Ιράκ με το Κουβέιτ, όπου οι Ιρακινές δυνάμεις αντίλαξαν πυρά πυροβολικού με τις Αμερικανικές, ενώ αργότερα οι Κουβεϊτιανοί υποστήριξαν ότι δύο Ιρακινοί πύραυλοι έπληξαν το βόρειο Κουβέιτ. Θα δούμε το ρεπορτάζ που μας έστειλε ο Κώστας Βαξεβάνης. Εδώ και ώρες έχει αποκατασταθεί η ζωή στη Βαγδάτη, έχει επιστρέψει η πόλη στην καθημερινότητά της. Πριν από τρεις ώρες υπήρξε μια σιρήνα ακόμα που σηματοδότησε το τέλος των επιθέσεων. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ παρακινδυνευμένο να υπάρξει μια νέα επίθεση, αν και ήταν έτσι κι αλλιώς παρακινδυνευμένη η επίθεση που υπήρξε σήμερα τα ξημερώματα. Όλοι πιστεύαμε ότι τα πάντα έχουν τελειώσει, ότι δεν πρόκειται να υπάρξει κάποια επίθεση των Αμερικανών. Μάλιστα, είχαμε φτάσει στο σημείο να πιστεύουμε ότι η πληροφορία που είχαμε μεταδώσει ως ΕΡΤ, ότι πρόκειται την επόμενη μία ώρα να εκφραστεί κάποια επίθεση, επειδή από το Κατάρ απογειώθηκαν 9 αεροσκάφη, ότι δεν ίσχυε. Τελικώς, ενώ είχαμε αρχίσει να το πιστεύουμε αυτό, εκδηλώθηκε η επίθεση. Είναι μια διαφορετική επίθεση από κάθε άποψη. Έχει διαφορετικά ποιοτικά χαρακτηριστικά. Δεν μοιάζει καθόλου με αυτές του 91 και του 98. Καταρχήν, για πρώτη φορά στοχοποιούνται άνθρωποι, γίνονται στόχοι άνθρωποι. Και φαίνεται ότι αν ισχύουν τα όσα λένε οι Αμερικανοί, ότι στο στόχαστρο βρέθηκαν σημαίνοντας στελέχη του καθεστώτος του Ιράκ, τότε πρέπει να έχει παιχθεί ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι, ένα πολύ άσχημο παιχνίδι από χθες το απόγευμα, όταν βγήκε η ψεύτικη είδηση ότι ο Ταρέκ Αζίζ έχει αυτομολύσει στους Κούρδους. Ήταν μια ψεύτικη είδηση που ουσιαστικά προσπαθούσε να βγάλει από τη φωλιά του τον Ταρέκ Αζίζ, να την οδηγήσει ως τον χώρο που έδωσε τη συνέντευξη τύπου για να αποδείξει ότι όλα είναι εντάξει. Και στη συνέχεια οι δορυφόροι και οι πράκτορες των Αμερικανών ακολούθησαν την πομπή και εντόπισαν τον ίδιο ή κάποια σημείωτα στελέχη του Ιράκ και τις συναντήσεις τους. Αυτό ήταν και το στοιχείο που ανάγκασε, από ό,τι φαίνεται, τους Αμερικάνους να πάρουν την εσπευσμένη απόφαση να επιτεθούν στο Ιράκ με αυτά τα επιλεγμένα χτυπήματα. Έχουμε συγκεκριμένα επιλεκτικά, κατά πάσα πιθανότητα χτυπήματα, τα οποία θα τα ακολουθήσουν τα σφοδρά χτυπήματα που θα προετοιμάζουν τις χερσαίες επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πληροφορίες ότι στη Βάστρα, στη Βασόρα, κοντά στα σύνορα με το Κουβέιτ, υπάρχουν στρατεύματα αμερικανικά και βρετανικά, τα οποία στρατεύματα πρόκειται να εισβάλλουν εάν δημιουργηθούν οι κατάλληλες προϋποθέσεις. Αυτές οι κατάλληλες προϋποθέσεις δεν ξέρουμε ποιες είναι, ξέρουμε όμως ότι είναι πολύ βασικό για τους Αμερικάνους η Βασόρα να πέσει στα χέρια τους, γιατί έχει και συμβολικό χαρακτήρα, ένα σοβαρό στρατηγικό λιμάνι και βεβαίως είναι η περιοχή στην οποία ζουν οι Σιίτες, που κατά τους Αμερικάνους είναι η φυσική σύμμαχη κατά του καθεστώτος. Η Βασόρα λοιπόν και στη συνέχεια σειρά θα έχει η Βαγδάτη, με πρώτο σχέδιο ενδεχομένως μια επιχείρηση που θα φιλοδοξεί να καταλάβει το αεροδρόμιο της Βαγδάτης για να δημιουργηθεί ένα προγεφύρωμα προκειμένου να γίνουν οι χερσαίες επιχειρήσεις. Δεν έχουμε καμία πληροφόρηση από τους Ιρακινούς ποιοι είναι οι στόχοι που χτυπήθηκαν. Λένε ότι μάλλον είναι στρατιωτικοί στόχοι που δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία για αυτούς. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία για το αν χτυπήθηκε, όπως λένε οι Αμερικάνοι, κάποιος σημαίνος στέλεχος του καθεστώτος. Εάν έχει χτυπηθεί, τότε σίγουρα χθες το απόγευμα παίχθηκε ένα πάρα πολύ σκληρό πόκερ λανθασμένης πληροφόρησης και προπαγάνδας. Η επίθεση στο Ιράκ ξεκίνησε μια μισή ώρα μετά τη λήξη του τηλεσυγράφου που είχε απευθύνει ο Τζορτζ Μπους στον Σαντάμ Χουσέιν. Αμερικανικά αεροσκάφη καθώς και πύραυλοι Τόμαχοκ και Κρούζ έπληξαν στρατιωτικούς στόχους ενώ τα αεροπορικά πυρά φώτιζαν τον ουρανό. Ο μεγαλύτερος γιος του Σαντάμ ανακοίνωσε την έναρξη ιερού πολέμου κατά των Αμερικανών. Την έναρξη της επίθεσης μετέδωσε πρώτη από όλα τα ελληνικά μέσα ενημέρωση η ΕΡΤ και ο απεσταλμένος της ο Κώστας Βαξεβάνης.
Οι σιρήνες ήχουν στη Βαγδάτη. Είναι 4 και 31 ώρα Ελλάδας. Ο απεσταλμένος της ΝΕΤ στη Βαγδάτη, Κώστας Βαξεβάνης, μεταδίδει πρώτος την έναρξη των επιχειρήσεων. Απαύριο στις 5:31, στις 5:31 ώρα Βαγδάτης, 4:31 δικά σας, ήχησαν οι σιρήνες. Έχουμε επίθεση στη Βαγδάτη. Μάλιστα. Μόλις τώρα άρχισε επίθεση στη Βαγδάτη, ακούσαμε δύο εκρήξεις. Δεν έχουμε ακόμα οπτική επαφή. Έχουμε οπτική επαφή. Είναι γύρω στα 5 χιλιόμετρα από το κέντρο της Βαγδάτης. Βλέπουμε τα αντιοπλοϊκά. Δύο στρατιωτικά βλήματα. Ναι, είναι σαφές ότι έχουμε επίθεση στη Βαγδάτη. Μία ώρα και 20 λεπτά πριν την επίθεση, ο ανταποκριτής της ΝΕΤ είχε προαναγγείλει ουσιαστικά την έναρξη των επιχειρήσεων, μεταδίδοντας την πληροφορία ότι 9 πολεμικά αεροσκάφη είχαν απογειωθεί από βάση στο Κατάρ με προορισμό τη Βαγδάτη. Έχουμε όμως την πληροφορία ότι εδώ και 45 λεπτά 9 μαχητικά αεροσκάφη έχουν σηκωθεί από την βάση του Κατάρ. Είναι η βάση από την οποία θα επιχειρούν τις επόμενες μέρες τα αμερικανικά κυρίως αεροσκάφη. 9 λοιπόν αεροσκάφη εδώ και 45 λεπτά έχουν φύγει από το Κατάρ. Εάν έχουν φύγει για τον λόγο που όλοι υποθέτουμε, πρέπει τα επόμενα 10 με 15 λεπτά να έχουμε επίθεση στο Ιράκ. Εκείνη την ώρα είχε εκπνεύσει το τελεσίγραφο του Προέδρου των ΗΠΑ, George Bush, τον Ιρακινό ηγέτη Σαντάμ Χουσέιν. Ένα θρίλερ είχε διαδραματιστεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είχε συνεχείς διαβουλεύσεις με επιτελικά στελέχη της κυβέρνησής του. Ανάμεσά τους ο Υπουργός Άμυνας Ντόναλντ Ράμσφελτ και ο επικεφαλής του Γενικού Επιτελείου στρατηγός Ρίτσαρντ Μάγερς. Και ενώ όλοι πίστευαν ότι το χτύπημα δεν θα γίνει κατά τη διάρκεια της νύχτας, μια πληροφορία του επικεφαλής των μυστικών υπηρεσιών, George Stennett, ήταν εκείνη που έδωσε το σύνθημα της επίθεσης. Η βόρεια πλευρά της Βαγδάτης βομβαρδίστηκε, καθώς η πληροφορία της CIA ανέφερε πως σε αυτή την περιοχή της πόλης βρισκόταν ο Σαντάμ Χουσέιν με στελέχη της Ιρακινής ηγεσίας και τους γιους του. Το πρόγραμμα της Ιρακινής τηλεόρασης παγώνει. The opening stages of the disarmament of the Iraqi regime have begun. 40 λεπτά μετά, ο Αμερικανός πρόεδρος George Bush απέφθινε διάγγελμα προς τον Αμερικανικό λαό από το Οβάλ Γραφείο, ανακοινώνοντας πως οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας άρχισαν την πρώτη φάση των επιχειρήσεων, χτυπώντας επιλεγμένους στόχους. My fellow citizens, at this hour, American and coalition forces are in the early stages of military operations to disarm Iraq, to free its people, and to defend the world from grave danger. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance to undermine Saddam Hussein's ability to wage war. We will defend our freedom. We will bring freedom to others. And we will prevail. May God bless our country and all who defend her. Περισσότεροι από 40 πύραυλοι Tomahawk και Cruz εκτοξεύτηκαν από αμερικανικά πλοία που βρίσκονται στον Περσικό κόλπο. Αμερικανικά αεροσκάφη, ανάμεσά τους και στέλθ, βομβάρδισαν στόχους. Οι εκρήξεις εκοφαντικές. Συστοιχίες αντιαεροπορικών πυρών απαντούν άμεσα, ενώ οι σιρήνες ηχούν ακατάπαυστα. Οι πρώτοι στόχοι είναι στρατιωτικές εγκαταστάσεις και θέσεις του Ιρακινού στρατού. Λίγη ώρα μετά τις πρώτες εκρήξεις, το κρατικό ραδιόφωνο μετέδωσε μήνυμα που εκτιμάται ότι προήλθε από παρεμβολή των Αμερικανικών δυνάμεων. Το μήνυμα ήταν στα αραβικά και έλεγε: Αυτή είναι η μέρα που περιμέναμε. Η κυβέρνηση του Σαντάμ Χουσέιν βρίσκεται κάτω από επίθεση. Τρεις ώρες μετά την έναρξη της επίθεσης, ο Σαντάμ Χουσέιν βγάζει στον αέρα το δικό του διάγγελμα. Εκτιμάται ότι είναι μαγνητοσκοπημένο και κάποιοι αναφέρουν πως το γύρισμα ενδεχομένως να έγινε στο καταφύγιο που βρίσκεται. This is added to the series of their shameful crimes against Iraq and the humanity. This is a start for other additional crimes. O Iraqis and those who care in our nation, sacrificing for you and for the values of our nation and the banners of fighting and for its religion and for the soul, the family, the son. Το παρόν δίνει και ο μεγαλύτερος γιος του Σαντάμ Χουσέιν, Ουντάι, ο οποίος σύμφωνα με το κινέζικο πρακτορείο Νέα Κίνα δήλωσε ότι το Ιράκ κηρύττει τζιχάτ, δηλαδή ιερό πόλεμο κατά των Αμερικανών εισβολέων. Η πρώτη ημέρα του πολέμου έχει μόλις ξημερώσει. Ο απεσταλμένος μας ο Νίκος Αγγελίδης είναι...